Καλημέρα. 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 Πέμπτη, τούτη εδώ. Είδης τι καλά του... που θα ήταν να ήταν Παρασκευή. Ναι. Είδη στο θάνατο του Αντώνη Λιβάνη από χθες το βράδυ. Σημαντική. Έγραψε ένα ωραίο κομμάτι, Ελένη, να μπείτε να το διαβάσετε. Είναι πραγματικά εξαιρετικό. Τον είχα ζήσει πάρα πολύ, δηλαδή μέσα από το ρεπορτάζ. Καμία σχέση με ό,τι ξέρουμε τα τελευταία χρόνια, την τελευταία... Δεκαετία και βάλε. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν γλυκομήλητος, πήγαινες και του έλεγες, κύριε Λιβάνη, πήγαινε εγώ τώρα, ήμουνα, τι θα γίνει με αυτό, εάν ήταν ένα θέμα το οποίο, στο οποίο υπήρχαν διάφορες απόψεις και σου έλεγε, θα βγει ο Πρωθυπουργός κάποια στιγμή και θα κάνει δηλώσεις και ήξερε τα πάντα, καθόριζε τη γραμμή, προφανώς κρατούσε τις ισορροπίες σε ένα κόμμα το οποίο ο Λιβάνης ήταν ο άνθρωπος που χρειάζεται κάθε ηγέτης για να του κάνει τη δουλειά. Ο άνθρωπος ο ήταν σχολή. Πήρε μαζί του ό,τι ήξερε και δεν ήξερε. Είναι ο μόνος ίσως, από όσο θυμάμαι, που δεν έγραψε βιβλίο με ό,τι έζησε, παρότι ήταν ιδιοκτήτης εκδοτικού οίκου ο ίδιος, δηλαδή ήταν τα βιβλία. Και πραγματικά ένας άνθρωπος με πολύ σημαντική πορεία. Μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε ως εισπράκτορας στα Κτέλα Χαΐας. Αυτή ήταν η δουλειά του. Ένας αυτοδημιούργητος άνθρωπος, ο οποίος διέγραψε μια εξαιρετική πορεία. Να είναι καλά, ήτανε... εκεί που είναι. Είχε ξεκινήσει από τον Γιώργιο Παπανδρέου και μετά τον έδωσε. Έκανε βουλευτή τον Γιώργιο Παπανδρέου, έκανε βουλευτή τον Ανδρέα Παπανδρέου, όταν τον έφερε όταν ήρθε στην Ελλάδα, από την Αμερική, και έκανε βουλευτή και τον Γιωργάκη Παπανδρέου. Ναι. Αυτός τον έκανε βουλευτή. Ναι. Τον νεότερο, Γιώργο. Τον Γιώργο Παπανδρέου, ναι, το κάνω. Για πες τώρα για το Βαρουφάκη, τον βάλανε στο κάδρο. Τον βάλει ο Σταϊκούρα στο κάδρο. Για εξήγησε το. Λοιπόν, στην αίθουσα των συσκέψεων του Υπουργείου Οικονομικών υπάρχουν κάδρα όλων των Υπουργών Οικονομικών. Από πολύ παλιά, δεν θυμάμαι από πότε. Για να προσκυνάς, να φτύνεις, ό,τι το έχω δεν αστέλνει. Σαν φωτογραφία. Να ανοίγει στο χέρι σου. Τελευταίος είναι ο κ. Παπαθανασίου, το 2009. Από τότε έχω σταματήσει. Από τότε άρχισαν τα μνημόνια. Μπαίνει ο πρωθυπουργός μέσα χθες και τους λέει, τι γίνεται, παιδιά, πού είναι οι υπόλοιποι. Στα κάδρα εννοούσε, πού είναι οι υπόλοιποι. Λέει, σταματήσαν, λέω, στα εικούς θα τους βάλω όλους. Πετάγεται ένας υπουργός και λέει, τι όλους, όλους. Και τον Βαρουφάκη, βέβαια, και τον Βαρουφάκη, αφού ήταν υπουργός Οικονομικών. Άρα ο Σταϊκούρας σηκώνει σε κάδρο τον Βαρουφάκη. Το Βαρουφάκη. Και μετά θα πάμε και στην εξεταστική. Πες μας λίγο για τον Ντράγκη, γιατί δεν νομίζω θα πάει για εξεταστική. Ο Ντράγκη. Σε αυτό μάλλον. Για άλλο. Έτσι όπως θα ακούσαμε. Σε άλλα θα πάει. Ναι, το είπε ο ίδιος. Έτσι όπως θα ακούσαμε και στη Θεσσαλονίκη, νομίζω το πει. Και δεν είναι και σωστό να πάει, αν θέλετε να πει. Εξεταστική θα γίνει για την Νοβάρτης, θέλοντας και μη, διότι από τη στιγμή που αναφέρθηκαν τα ονόματα Τσίπρα. Γιατί αναφέρθηκε από τον Σαμαρά και από τον Βενιζέλο. Ναι. Το όνομα του πρέπει ως ειδικό αυτούργου. Και βεβαίως το όνομα Παπαγγελόπουλου είναι υποχρεωμένη η εισαγγελία να στείλει στη Βουλή τη δικογραφία, αμελητή όπως λέγεται. Και θα γίνει εξεταστική επιτροπή για το θέμα της δικογραφίας. Και θα βγουν ίσως, όλα τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν. Ίσως και προανακριτική αν βρεθούν στοιχεία. Εκεί νομίζω ότι θα είναι και μοναδική εκτιμώ. Και να δούμε. Πάμε τώρα στον Ντράγκη, γιατί αυτή είναι η είδηση της μέρας που μας αφορά. Να σας την πούμε απλά για να το καταλάβετε και να ξέρετε και τι θα βγει. Θα ανακοινώσει ένα πακέτο στήριξης της οικονομίας. Πόσο μεγάλο, πόσο μικρό θα είναι το πακέτο. Οι πληροφορίες λέγανε αρχικά και οι αναλυτές περίμεναν ότι θα είναι μεγάλο. Δηλαδή, ποσοτική χαλάρωση θα έκοβε χρήμα με λίγα λόγια. Να το πω λίγο συνολικά για να το έχετε στο μυαλό σας. Ο Ντράγκη ξεκινά στη θέση που είναι, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με αντιρρήσεις της Μέρκελ, δεν τον ήθελαν, το 2011. Είναι η μεγάλη κρίση του ευρώ, είναι η Ελλάδα στα χειρότερά της και όχι μόνο. Ο Ντράγκη λοιπόν εφαρμόζει ένα πρόγραμμα σταδιακά με μέτρα που πολλές φορές οι Γερμανοί δεν τα ήθελαν, το οποίο όχι απλώς σώζει το ευρώ, φέρνει το ευρώ στα καλύτερά του, δημιουργεί ανάπτυξη στην Ευρωζώνη. Μεταξύ των μέτρων είναι η διαδικασία αυτής της ποσοτικής χαλάρωσης, που η Ελλάδα δεν μπήκε ποτέ. Δυστυχώς. Στην ουσία δηλαδή αύξανε τη ρευστότητα των κρατών, των τραπεζών, των οικονομιών. Έκοβε χρήμα σε απλά. Χωρίς να κόβει πληθωριστικό χρήμα, χωρίς να τυπώνει χρήμα, έδινε ρευστότητα στην αγορά, παίρνοντας παραπάνω χαρτιά, αξιόγραφα ως εγγύηση. Αυτό η Ελλάδα δεν κατάφερε να το προλάβει. Ο Ντράγκη όμως κλείνοντας τώρα, γιατί κλείνει τον άλλο μήνα, τη θητεία του και μπαίνει η Λαγκάρντ σε αυτήν, είναι πραγματικά ένας εξαιρετικά επιτυχημένος κεντρικός τραπεζίτης της Ευρώπης. Σήμερα λοιπόν
Ο Ντράγκη θέλει να περάσει συνέχιση αυτών των μέτρων. Δηλαδή να εξακολουθήσουν που μας αφορά άμεσα. Γιατί αν γίνει τώρα, μπορεί να μπούμε και εμείς τσούκου τσούκου μέσα να και μέσα. Να έχουμε κάτι. Υπάρχουν πολλοί που αντιτίθενται. Μεταξύ των οποίων και η Γερμανία. Ναι. Έτσι. Που τι, το πακέτο θα είναι για τη Γερμανία ουσιαστικά. Γιατί αυτή είναι ο ισχυρός κρίκος της Ευρωζώνης. Δείχνει να τεράσει. Δεν θέλει. Θέλει σκληρή δημοσιονομική πειθαρχία. Συνεχίζει να θέλει αυτό. Αντιδρούν. Θα περάσει τη Γερμανία ή θα περάσει τον Τράγκη. Προσέξτε τώρα. Το κομβικό σημείο, το διαφορετικό σημείο του σήμερα με το 2011 είναι η γερμανική οικονομία. Σήμερα η γερμανική οικονομία παρουσιάζει ύφεση. Δεν μπορεί να το πει αυτό. Έχει σημάδια σε πορεία για ύφεση. Περιμένουν ένα τρίμηνο ακόμα, γιατί αν και το επόμενο τρίμηνο θα πάμε για ύφεση, τότε θα μιλάμε για πια ηφαισιακή πορεία με βάση τα οικονομικά μοντέλα. Αλλά η Γερμανία πια δεν έχει την ισχύ που είχε. Η Μέρκελ δεν έχει την ισχύ που είχε. Η Μέρκελ τελειώνει και η ίδια σε λίγο καιρό. Είναι ένα περίεργο παιχνίδι. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Μας αφορά πάντως άμεσα. Άλλα τώρα. Να πούμε και ένα βήμα για τα ελληνικά πετρέλαια. Ναι. Έχει προκύψει. Χθες είπαμε ότι μάλλον πάει μέσω χρηματιστηρίου. Το ρεπορτάζ λέει ότι δεν είναι ξεκάθαρο. Και αυτό γιατί υπάρχουν δύο σενάρια. Μάλλον δύο προτάσεις στο γραφείο του κ. Σταϊκούρα και του κ. Χατζηδάκη. Η μία είναι πάμε μέσω χρηματιστηρίου να κάνουμε ένα placement 30% με σοβαρό discount. Άρα θα έχει ένα θέμα, θα βγει ο κ. Τσίπρας και θα του πει: Μεγάλε, τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί πουλάς τόσο χαμηλά. Και το άλλο είναι να πάει ξανά σε διαγωνισμό. Διαγωνισμό για το 30% μόνο γιατί ο κ. Λάτζης δεν πουλάει. Αν πάμε σε διαγωνισμό, πάντως μιλάμε για κάτι το οποίο θα τραβήξει πάρα πολύ καιρό, γιατί είναι βαρύ πράγμα και η ενέργεια γενικά είναι πολύ βαρύ πράγμα. Δεν έχει ξεκαθαρίσει. Πάντως πατάμε γκάζες από κρατικοποίηση. Έβγαλε τον αναπτυξιακό νόμο προς διαβούλευση. Θα δούμε τώρα πώς αυτό το πράγμα θα προχωρήσει. Σιγά σιγά αρχίζουμε να συζητάμε για τον εκλογικό νόμο. Έχεις ένα παρασκήνιο. Έχεις γράψει ένα το παρασκήνιο κομμάτι. Είναι ότι η πίεση ουσιαστικά αφήνουμε έξω το κομμάτι της ψήφου των αποδήμων. Απλώς για την ψήφου των αποδήμων, αυτό που πρέπει να πούμε και στον κόσμο για να καταλαβαίνει είναι το εξής. Η διαφορά σε σχέση με την κατάργηση της απλής αναλογικής είναι ότι για την ψήφου των αποδήμων, γι' αυτό πιέζει το ΣΥΡΙΖΑ η κυβέρνηση. Το 200, οι 200 ψήφοι δηλαδή είναι απαραίτητες στην περίπτωση των αποδήμων για να ισχύσει ο νόμος. Ναι. Όχι από τις μεθεπόμενες εκλογές, να ισχύσει συνολικά. Από... Στο κομμάτι λοιπόν τώρα της απλής αναλογικής, προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα συνενέσει γιατί δεν θα καταργήσει ένα δικό του νόμο. Το παιχνίδι όλο γίνεται με το ΚΙΝΑΛ. Τι γίνεται στο ΚΙΝΑΛ με τα. Όπως τους αφήσαμε, υπάρχει αυτή η αμφισβήτηση που υπάρχει. Απλώς υπάρχει ο φόβος και σε πολλά στελέχη ότι οι εξελίξεις μπορεί να προλάβουν. Δηλαδή, ο εκλογικός νόμος, όπου πια θα πρέπει να πάρει μια θέση, τι θα κάνει. Είναι αυτό που λέγεται. Αν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία ή όχι πριν το συνέδριο, θα προλάβουν δηλαδή οι εξελίξεις. Κάτι ακόμα για την κυβέρνηση είναι ότι σιγά-σιγά αρχίζουν και φέρνουν στο τραπέζι τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα. Θα τις δούμε μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Γίνονται συσκέψεις στο Μαξίμου. Στο Μαξίμου, λέω. Πάντα μεγάλη αυτά. Πάνω αυτά. Καλά, μην το λες έτσι, γιατί κύκλος είναι η ζωή και γυρνάει. Το λέω και τώρα. Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά σας θα είναι. Δεν το συζητώ τώρα, ναι. Γεια σας. Λοιπόν, στην Κουμουνδούρου, για το τι θα πει ο κύριος Τσίπρας, προφανώς θα αναδείξει το ότι ο κύριος Μητσοτάκης τελικά ακολουθεί το πρόγραμμά του στην πραγματικότητα σε μια σειρά από πράγματα. Σε ό,τι αφορά την Νοβάρτης, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ απαντάνε, σηκώνουν το γάντι και λένε εμείς έχουμε πει πάμε στη Βουλή, σε Επιτροπή για να βγουν όλα τα στοιχεία. Στην Νοβάρτης πάντως ο κρίσιμος ρόλος είναι ο ρόλος του κυρίου Αγγελή, του εισαγγελέα. Ο οποίος καταθέτει σήμερα στον Αεροπάγο. Ακριβώς, επειδή η κατάθεση είναι σήμερα, ο κύριος Αγγελής είναι ο άνθρωπος ο οποίος παραιτήθηκε, έγραψε την επιστολή που έγραψε και μιλάει για πιέσεις, μιλάει για συσκέψεις. Μιλά για συνάντηση, νομίζω, και με τον κύριο Τσίπρα και με τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Λέει όμως ότι είναι ένα σκάνδαλο. Δεν λέει, το ένα κομμάτι μιλάει είναι αυτό που λες. Το πολιτικό του μέρος. Όχι, το ναι, πολιτικό η δήλωση του κυρίου Αγγελή ήταν. Το ξεκίνησε λέγοντας ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο σκάνδαλο. Αυτό δεν το αρνείται κανείς. Ούτε στη Νέα Δημοκρατία το αρνούνται. Εδώ μιλάμε για το πολιτικό σκέλος που ήδη ένα-ένα τα πολιτικά πρόσωπα τα βλέπουμε να απαλλάσσονται. Το πώς φτιάχτηκε αυτό το πακέτο. Εκεί είναι το θέμα. Αν φτιάχτηκε από στοιχεία ή αν φτιάχτηκε από σκευωρία. Αυτό θα κληθεί να εξετάσει δικαίως. Θα το δούμε. Και λένε για την Νοβάρτης, εν πάση περιπτώσει, ότι ο κύριος Σαμαράς φτιάχνει μια δική του ατζέντα, καθώς βλέπει ότι ο κύριος Μητσοτάκης στην πραγματικότητα τον ρίχνει σε όλες τις πολιτικές εξελίξεις. Δηλαδή δεν πήγε στις Βρυξέλλες στην Κομισιόν. Δεν προκύπτει πάντως από το περιβάλλον Σαμαρά. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Όχι, όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα ισοκομματικό θέμα στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό γίνεται πάντα στα κόμματα. Αλλά από το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας που και εγώ έχω και ο Εμίλιος, δεν προκύπτει
τέτοιο ζήτημα. Υπάρχει όμως το site το οποίο είναι φύλλα προσκύμενο στον κύριο Σαμαρά, το οποίο καθημερινά ανεβάζει αναρτήσεις που λέει ταχώνει στην κυβέρνηση, ταχώνει στον κύριο Μητσοτάκη και απειλεί. Μάλιστα. Ο ίδιος λοιπόν, πάντως δεν έχει σχολιάσει και εγώ, κάτι. Και εγώ αυτή την εικόνα. Κλείνουμε εδώ. Θα σας δώσω παρασκήνιο σήμερα. Τα υπόλοιπα θα τα διαβάσετε στην πορεία της μέρας. Καλημέρα. Καλημέρα.